Σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας κύριε Κυπριανέ, σεβασμιότατε κύριε Αμβρόσιε, πανοσιολογήτο Γέροντα Θεοδόσιε, αγαπητέ μας κύριε Μεϊχανετσίδη, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, η Ιερά Μητροπολή μας, Οροπού και Φιλής και η Δημοτική Ενότητα Φιλής σας καλωσορίζουν στην τρίτη ενημερωτική σύναξη της περίοδου 2023-2024 στη φιλόξενη αίθουσα του Δημαρχείου Φιλής Νικόλαος Λιάχος. Για το πρόγραμμα και τα θέματα των συνάξεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως μας. Οι συνάξεις αυτές είναι μια πνευματική προσφορά στην τοπική κοινωνία του ιστορικού μας Δήμου και όχι μόνο, διότι με την παρουσίασή τους στο διαδίκτυο ωφελούνται και οι οικογένειες πέραν του Δήμου μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας για δεύτερη φορά ο αγαπητός μας κύριος Μεϊχανετσίδης Βασίλειος. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι «Νεομάρτυρες, επαναστάτες, γενοκτονία 1913-1923, Κύπρος 1974». Η κυρία Ειρήνη Αρχοντούλη θα προλογίσει τον ομιλητή μας και θα μας εισαγάγει στο σημερινό μας θέμα. Σεβασμιότατε πατέρα και επιμενάρχα μας κύριε Κυπριανέ, σεβασμιότατε κύριε Αμβρόσιε, σεβαστέ μας γέροντα Θεοδόσιε, αγαπητοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε και εμείς απόψε στην τρίτη ενημερωτική μας σύναξη της φετινής μας περίοδου. Πράγματι έχουμε τη μεγάλη ευλογία να είναι κοντά μας για δεύτερη χρονιά ένας πολύ σημαντικός επιστήμονας και άνθρωπος, ο αγαπητός μας Δόκτωρ Βασίλειος Μεϊχανετσίδης. Ο κύριος Βασίλειος Μεϊχανετσίδης έχει σπουδάσει ανθρωπιστικές επιστήμες, θεολογία και θρησκειολογία, δίκαιο και διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βυζαντινές και ανατολικές σπουδές, σπουδές πολέμου και οικοδομής ειρήνης, διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, πολιτική επιστήμη και ιστορία σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, σε Φιλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και Ελλάδα. Είναι διδάκτορ του Λατερανού Πανεπιστημίου. Υπήρξε εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Επιτροπή Βιαίων Εξαφανίσεων του ΟΗΕ στη Γενέβη. Υπήρξε ειδικός σύμβουλος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βατικανό και στους διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ στη Ρώμη. Υπήρξε διερμηνέας των Προέδρων της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και Δημήτρη Χριστόφια, καθώς και πολλών άλλων κρατικών αξιωματούχων. Συγγνώμη. Δίδαξε για χρόνια στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελών. Δίδαξε ως εντεταλμένος διδάσκων σε Πανεπιστήμιο Αθηνών σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους και ειδικά θέματα κανονικού δικαίου 2020-2023. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΚΠΑ και προγραμματικός συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών,
πρόγραμμα νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού. Είναι συνεπιμελητής του τόμου «Η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1912-1923», ο οποίος αποτελεί την πρώτη περιεκτική γενοκτονολογική θεώρηση της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης στο σύνολό της. Έχει δημοσιεύσει άρθρα αναφορικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων στα ελληνικά και στα αγγλικά, με έμφαση την τεκμηρίωση της γενοκτονικής πρόθεσης και γενικότερα της γενοκτονικής διαδικασίας. Όπως ήδη ακούσαμε, το θέμα μας σήμερα είναι νεομάρτυρες, επαναστάτες, γενοκτονία 1913-1923, Κύπρος 1974. Μαρτύρια και μαρτυρίες από τους νεομάρτυρες, τους επαναστάτες και τη γενοκτονία. Ιστορίες φρίκης, απαντοχής και ελπίδας. Κύριε Μεϊχανετσίδη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, σεβασμιότατη, γερόντα καθηγούμενε, πατέρες, γερόντισες, κυρίες και κύριοι. Μετά από αυτό το βιογραφικό, έτσι, το πομπόδες, θα ήθελα να θέσω λίγο το πλαίσιο για το ζήτημα το οποίο θα σας μιλήσω. Η κυρία Αρχοντούλη μου τηλεφώνησε προ λίγων ημερών και μου ζήτησε να αλλάξουμε την ημερομηνία της σημερινής παρουσίασης για κάποιους λόγους πολύ σοβαρούς. Αποδέχθηκα την αλλαγή αυτή, η οποία όμως αλλαγή δεν είναι χωρίς συνέπειες. Ο μήνας αυτός ήταν σημαντικός, γιατί θα ολοκλήρωνα το αφήγημα αυτό το οποίο είχα σκοπό να σας παρουσιάσω, διότι συνέπεσε δυστυχώς αυτή η περίοδος και με την ολοκλήρωση ενός πολύ μεγάλου άρθρου υπό τη μορφή μονογραφίας που θα αφορά την πολιτισμοκτονία, δηλαδή την καταστροφή του πολιτισμού καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, της περίοδου του Τανζιμάτ και της περίοδου της γενοκτονίας και της περίοδου μέχρι σήμερα. Οπότε είναι ένα μεγάλο άρθρο, 65 σελίδων, υπό τη μορφή μονογραφίας. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το θέμα αυτό εξ απόψεως γενοκτονολογίας και εστιασμένο στην ελληνική περίπτωση πολιτισμοκτονίας. Διατρέχει όλη την Οθωμανοκρατία, δίδει βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο 13-23. Οπότε όλο αυτό όλη αυτή η πίεση είχε δυστυχώς ως συνέπεια, μαζί με την αλλαγή της ημερομηνίας, να μην μπορέσω να ολοκληρώσω το αφήγημα αυτό. Δεν ήθελα όμως να ακυρώσω την ομιλία αποφάσισα όμως να κάνω το εξής. Δεν θα μιλήσω τόσο πολύ εγώ με ανάλυση των ιστορικών γεγονότων. Θα σας θέσω το πλαίσιο και μετά θα αφήσω να μιλήσουν πρωτογενή κείμενα, μαρτυρίες. Οπότε με αυτή την έννοια θα έχετε μία εικόνα, όχι τόσο πολύ από δικές μου θεωρητικές συλλήψεις ή αναλύσεις των ιστορικών γεγονότων, αλλά από κείμενα αυτόπτων μαρτύρων ή ανθρώπων που επιβίωσαν από τις διαδικασίες εξόντωσης και μας έχουν αφήσει μαρτύρια και μαρτυρίες από αυτά τα οποία υπέστησαν. Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν ο συντάκτης του ιστορικού λεξικού της ελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών, σε ένα βιβλίο του αναφέρει το εξής. Το βιβλίο του είναι «Ο υπόδουλος ελληνισμός της Ασιατικής Ελλάδος». «Ουδέποτε ο ελληνισμός, εν το εκ χιλιετηρίδων μακρό αυτού βίο, υπέστη το σάφτα και τη άφτα δεινά, όσα και ία από τις εμφανίσεως των Τούρκων, και πανταχού μεν της ελληνογλώσσου γης,
Προπάντων όμως εν τη Ασιατική Ελλάδη ένθα προημότατα έριψαν βαθίας ρίζας οι βάρβαροι κατακτητέ, δυνά των οποίων δυνότερα δεν μνημονεύει η ιστορία ουδενός έθνους. Ο αγών ούτως του Ισλαμισμού προς τον Χριστιανισμό υπήρξε φρικώδης και εν τες λεπτομερίες και εν το συνόλο, μάρτης δε αψευδής η νυν κατάστασης της ατυχούς χώρας. Εκεί όπου άλλοτε ήνθουν πόλεις ελληνίδες μυριάνθρωποι, ακμάζουσε εν το πολιτισμό, τώρα παρατηρεί της ερήμωσιν και καταστροφήν και ίχνη της βαρβάρου κατακτήσεως, η οποία ως περ καταιγής επελθούσα, εσάρωσε και υφάνισε το υπάρχον, χωρίς να δημιουργήσει νέον τι. Αυτό, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν αποτελεί ρητορικό σχήμα ή ρητορική υπερβολή του συγγραφέα, αλλά πραγματικά και από συγκριτικής απόψεως των γενοκτονικών πράξεων, τόσο των ιστορικών όσο και των συγχρόνων, τεκμηριώνεται πλήρως. Πού οφείλεται όμως η αγριότητα αυτή των Τούρκων, η οποία φαίνεται διαχεόμενη μέχρι σήμερα? Οι ιστορικοί που μελετούν το συγκεκριμένο θέμα μας δίνουν δύο σημαντικές διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι θρησκευτική και έχει θρησκευτική προέλευση και έχει να κάνει με τη φύση του Ισλάμ και με τη θέση που έχουν μέσα στην Ισλαμική ανθρωπολογία και κοσμοθεωρία οι μη μουσουλμάνοι. Και η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με την φυλετική ταυτότητα των Τούρκων και την παράδοση βίας που η ταυτότητα αυτή ιστορικά συνεπάγεται. Ούνοι, Ατίλας, Μογγόλοι, Τζέκινς Χάν, Ταμερλάνος κτλ. Ο Μιχαήλ Δούκας, βυζαντινός ιστορικός και σύγχρονος της Αλώσεως, σκιαγραφεί με έντονες γραμμές μια εικόνα των Οθωμανών ως μιας ασελγούς και βίαιας φυλής, στην οποία είναι φυσικό να μην μπορούν να αντισταθούν οι πολιτισμένοι Βυζαντινοί. Με έμεσο τρόπο κατηγορούντας τους Οθωμανούς ότι είναι διεφθαρμένοι ηθικά, με ροπή προς τη ληστεία και την αρπαγή και κατώτεροι πολιτισμικά, δικαιολογεί ο Δούκας την αδυναμία των Βυζαντινών να προβάλλουν αξιόλογη αντίσταση στην επέκταση των Οθωμανών και στη γενικότερη παθητική στάση τους στη ροή των εξελίξεων κατά το 14ο αιώνα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση του Μιχαήλ Δούκα και η αντιδιαστολή που κάνει μεταξύ των πολιτισμένων και των μη πολιτισμένων λαών και τις συνέπειες που έχει αυτή η μεγάλη ευαισθησία που έχουν οι πολιτισμένοι λαοί έναντι των μη πολιτισμένων λαών. Είναι σαφώς το πλαίσιο του 14ου αιώνα και οι κοινωνικές αντιλήψεις και φυλετικές αντιλήψεις που είχαν οι Βυζαντινοί για τους υπολείπους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η διάσταση της πολιτισμικότητας. Ο Δούκας μας αναφέρει χαρακτηριστικά για τους Τούρκους: «Και γάρ ακράτητον το έθνος αυτό των Τούρκων και οι στρωμανές, ως ουδέ εν των πάντων γενών, ακόλαστον υπερπάσας φυλάς και ακόρεστον ασωτίες, το σούτον γάρ πυρούτε, ότι και καταφύσιν και παραφύσιν, εν θηλίες εν άρεσιν, εν αλόγης ζώης, αδεός και ακρατός μιγνημένον ουπάβετε. Και ταύτα το ανεδές και απάνθρωπον έθνος των Τούρκων, ή Ελληνίδα ή Ιταλήν ή άλλην την αετερογενήν προσλάβητε ή εχμάλωτον ή αυτόμολον, ως Αφροδίτην την αησεμέλην ασπάζονται, την ομογενή δε και αυτόγλωτον ως άρκτον ή εναυδελίτοντες». Μας λέει με άλλα λόγια πιο απλά ο Μιχαήλ Δούκας ότι οι Οθωμανοί ήταν ήταν και παιδεραστές και κτηνοβάτες. Και φαίνεται αυτό αργότερα από την εξέλιξη των ηθών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο συνδυασμός αυτός, ο φυλετικός και ο θρησκευτικός, δηλαδή ο πολιτισμικός και ο θρησκευτικός, κατέστη καταστροφικός. Ο Τούρκος ποιητής Ακάγκιουνδούς, ο ποιητής του Τουράν, του οποίου η φυσιογνωμία προέδιδε ίχνη μογγολικής καταγωγής, δημοσίευσε περί τα τέλη του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, ποίημα του οποίου η ουσία υπήρξε η εξής: «Εμείς οι Οθωμανοί, απόγονοι των ενδόξων Ούνων,
τέκνα του Ατίλα, του Τζέκινς Χάν και του Ταμερλάνου, θα διαπράξομεν τη αυτάς καταστροφάς, ώστε ο οδηπόρος άπαξ ευρεθείς εις τα μέρη της διαβάσεως ημών, θα ειδεί γύρω και θα είπει. Τούρκοι επέρασαν από αυτόν τον τόπο. Η περίοδος των πρώτων 17 ετών της βασιλείας του Μωάμεθ του Δευτέρου του Πορθητού εκυλιδώθη διαφρικτών ανοσιοργημάτων και πανταχού εν το ελληνικό κόσμο εξέχεε ποταμούς αίματος και διασκέδασε καπνίζοντα ερείπια. Κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, οι Οθωμανοί προήλαυνον με τα αγριότητος και με τα μανιώδους προσερήμος συνορμής, ένθα και ο θρησκευτικός φανατισμός συνετέλει το καθεαυτόν. Όπως ορθώς σημειώνει ο Γερμανός ιστορικός Φάλμερ Άγερ, ως προς τα μέσα εξοντώσεως της υποδούλου ελληνικής φυλής. Αλλά εάν πάντα ταύτα δεν συνέβαινον, δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να παρατείνεται μέχρι σήμερον η τουρκική κυριαρχία. Η μέθοδος του Σουλτάνου ήταν απλή, ενεργητική και ασφαλής, αλλά ενάντια εις το χριστιανικών και ανθρώπινων δίκαιων. Αυτά που θα πούμε παρακάτω θα καταλάβετε γιατί όντως παρετάθη επί μακρόν η Οθωμανική κυριαρχία. Συγχωρέστε με, αλλά θα είναι πάρα πολύ φρικτά, οπότε παρακαλώ για την υπομονή σας. Δεν θα μείνω τόσο πολύ στην θεωρητική ανάλυση του μαρτυρίου και των μαρτύρων. Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε και αλλού. Την εκούσια προσέλευση στο μαρτύριο, την άρνηση Χρήστου, τους άρνηση Χρήστου νεομάρτυρες, τους επαναστάτες νεομάρτυρες ή τους αγαρινούς νεομάρτυρες. Αλλά θα σας παρουσιάσω καταρχήν τα γνωστότερα μαρτύρια. Διοβελισμός ή παλούκομα ή σούβλισμα. Το παλούκι, αυτά που υπέστησαν οι νεομάρτυρες, έτσι, κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας. Το παλούκι ετοποθετείτο σε εμφανές σημείο για να προκαλεί δέος και να εμπνέει τυφλή υπακοή στον δυνάστη. Ο πάσαλος ήταν ένα χοντρό ξύλο πάνω από 2 μέτρα, εχμηρό στη μία άκρη. Έπρεπε να εισχωρήσει στο σώμα του θύματος από τα οπίσθια και να εξέλθει από τον αυχένα, ενώ ο τιμωρούμενος ήταν ακόμη ζωντανός. Έπρεπε να γίνει με δεξιοτεχνία, ούτως ώστε ο τιμωρούμενος να μην πεθάνει, αλλά να βασανίζεται. Ο Γάλλος φυσιοδήφης, Πιτών ντε Τουγνεφόρ, ο οποίος ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη το 1699, περιγράφει τη θανατική ποινή ενός χριστιανού με διοβελισμό. Ξαπλώνουν μπρούμητα το θύμα, αφού του δέσουν τα χέρια πιστάγκωνα. Στερεώνουν στη ράχη του ένα σαμάρι γαϊδάρου και κάθονται επάνω 2 βοηθοί του Δημίου για να ακινητοποιηθεί εντελώς. 4ος βοηθός σχίζει με ψαλίδι το πίσω μέρος της βράκας του μάρτυρα. Τότε ο Δήμιος μπήγει το παλούκι, μία ξύλινη σούβλα, όσο πιο βαθιά μπορεί. Ύστερα παίρνει ένα ξυλόσφυρο και χτυπάει το παλούκι, ώσπου η μυτερή άκρη του να βγει από το στήθος. Ανασηκώνουν έπειτα ορθό το παλούκι με τον σουβλισμένο και το καρφώνουν στο χώμα. Και όσο βασανίζεται ο δύστιχος, οι Τούρκοι τον περιγελούν, τον μικτηρίζουν και τον καλούν να γίνει μουσουλμάνος. Στο Grand Dictionnaire Larousse του 1865 περιγράφεται το μαρτύριο αυτό. Και ο θάνατος που θα τερμάτιζε το αποτρόπαιο μαρτύριο αργεί. Αναφέρονται περιπτώσεις παλουκωμένων που έζησαν 3 ημέρες σε αυτή τη θέση. Η ζωή παρατείνεται παρά τους εφιαλτικούς πόνους που προκαλεί η συμπίεση των νεύρων. Η ποινή αυτή επιβαλλόταν στους αποστάτες από το Ισλάμ, τους χριστιανούς που γινόταν μουσουλμάνοι και μετά επέστρεφαν εκ νέου στη χριστιανική θρησκεία, π.χ. ή στους επαναστάτες, πολλοί επαναστάτες του 1821 υπέστησαν αυτό το μαρτύριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Φαναρίου και Νεοχωρίου Σεραφείμ το 1611. Κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην επανάσταση του Διονυσίου του Φιλοσόφου και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο Σάθας σημειώνει, το δε άγιον του σώμα όρισε ο θηριώδης εκείνος άρχον, ο Χαμουζάμπεης, να μείνει επί ξύλου ημέρας πολλάς. Μία άλλη τιμωρία των μαρτύρων ήταν το σούβλισμα και το ψήσιμο μπροστά στον κόσμο. Ο Τούρκος Δήμιος τσάκιζε τις αθρώσεις των θυμάτων
ή τις ακροτηρίαζε. Ήταν σύνηθες στην επικράτεια του Αλή Πασά. Το δημοτικό λέει: «Αλή Πασά σε πέρασε με 18.000, φέρνει μπαλτάδες και σουγλιά, κρεμάει και παλουκώνει». Ο Αλή Πασάς έφτασε μάλιστα στο σημείο να εξαναγκάζει τους συγγενείς να ψήνουν με τα χέρια τους τα συγγενικά τους πρόσωπα για να αποφύγουν οι ίδιοι το παλούκομα. Ο Μακρυγιάννης αναφέρει στα απομνημονεύματά του: «Εκείνους που τους κυρίεψε, τους έκαιγε ο Τούρκος εις τους φούρνους, τους έκοβε τις γλώσσες, τους παλούκονε». Οι θανατώσεις στην πυρά. Ο Γάλλος Μπερτελεμί Μπακεβίλ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Αλή Πασάς έδωσε εντολή να σουβλήσουν κάποιον και να τον ψήσουν ζωντανό. Το μαρτύριο γίνεται πιο φρικιαστικό από τη στιγμή που ο Αλής εξανάγκασε τους συγγενείς να συνδαυλίσουν και να τροφοδοτήσουν τη φωτιά. Το μαρτύριο αυτό παρουσιάζεται με διάφορες παραλλαγές. Σε μία από αυτές, το θύμα αλήφεται με πίσα και κατόπιν λαμπαδιάζεται. Η εκδορά, η σταύρωση και η συντριβή των αθρώσεων. Αυτοί που αναλάμβαναν την εκδορά, να βγάλουν το δέρμα δηλαδή, όπως τον δασκαλογιάννη, ήταν ειδικοί και έγδερναν τον μελοθάνατο ζωντανό. Ο Μητροπολίτης Τρίκης Διονύσιος ο Φιλόσοφος, μετά την αποτυχημένη επανάσταση του 1611, συλλαμβάνεται από τον Οσμάν Πασά. Αφού τον έγδαραν στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, γέμισαν με δέρμα, το δέρμα με άχυρα και το διαπόμπευσαν στους δρόμους των Ιωαννίνων, ενδεδειμένο με τα αρχιερατικά άμφια και υπό τους ήχους μουσικών οργάνων. Η τεχνική της εκδοράς τελειοποιείται από τους δημίους του Αλή Πασά. Ο Άγγλος Smart Hugs, αυτόπτης, περιγράφει ότι ο χώρος των βασανιστήριων ήταν στην πλατεία του Φρουραρχείου Αθηνών, Ιωαννίνων. Εκεί έγδερναν το κεφάλι και άφηναν το δέρμα να πέσει στο λαιμό, αφήνοντας το θύμα σε αυτή την κατάσταση έως ότου ξεψυχήσει. Αυτό σημαίνει εισαγωγικά. Η Σταύρωση. Η Σταύρωση ήταν πολύ συνηθισμένη στην Κωνσταντινούπολη του 1821 από τους φανατικούς μουσουλμάνους. Ο Γερμανός Στρέιτ, αυτόπτης μάρτυρας, σε πολλές σταυρώσεις αναφέρει: «Πολλοί σταυρώνονταν σε δέντρα, καρφώνονταν τα χέρια και τα πόδια τους και εκεί πέθαιναν από την αιμορραγία και τους φρικτούς πόνους». Το σφυροκόπημα των αθρώσεων. Το θέμα δεχόταν συντριπτικά κατάγματα στους αρμούς των ποδιών και των χεριών, κοίτονταν αβοήθητο και βασανίζονταν για πάρα πολλές ημέρες μέχρι που πέθαινε. Το σπάσιμο των αρθρώσεων γινόταν συνήθως με το πίσω μέρος του τσεκουριού. Το μαρτύριο αυτό ήταν ιδιαιτέρως προσφυλές στους δερβένα γάδες του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς ήταν... Το πιο φρικιαστικό ήταν τα τσιγγέλια και η γάντζη. Το σώμα του θύματος υψωνόταν με τροχαλία και στη συνέχεια αφινόταν να πέσει με δύναμη πάνω σε τσιγγέλια, σταυρωμένα σε μόνιμο ικρίωμα, σε τοίχο ή σε μια ειδική βάση. Εκεί παρέμενε καρφωμένος μέχρι να ξεψυχήσει. Ήταν από τα συνηθέστερα μέσα βασανισμού στα Γιάννενα. Ο Λαμπρίδης αναφέρει ότι «περώνεται τράπλευρη και εχμηρέ, ημίσεως μέτρου μήκος έχουσε», ήταν τα τσιγγέλια. «Επί των περωνών τούτων εξυπλούντο οι κατάδικοι, οι μάρτυρες, οι επαναστάτες γυμνοί, τα δε σώματα αυτών πιεζόμενα υπό του δημίου διετρυπούντο». Ο διαμελισμός του μελοθανάτου και η επίδειξη των σπλάχνων σε δημόσιο χώρο προς παραδειγματισμό. Σε περιοχή που επόπτευε ο Αλή Πασάς, οι εξεγερμένοι λιανίζονταν με μπαλτά. Την ίδια εποχή ήταν διαδεδομένο και το μαρτύριο του εντυχισμού. Παλιά Οθωμανική ποινή, οι μελοθάνατοι εθάβοντο όρθιοι μέχρι το λαιμό σε λάκκους που ανοίγονταν ειδικά για αυτή την περίπτωση. Στην κατάσταση αυτή τους τάιζαν και τους πότιζαν με τη βία για να καθυστερήσει ο θάνατός τους. Τα περιτώματα και το χώμα προκαλούσαν μολύνσεις και ο άνθρωπος σάπιζε ζωντανός. Ήταν από τα φρικτότερα μαρτύρια αυτό, διότι ήταν ζωντανή και... Αποκεφαλισμός. Ο αποκεφαλισμός ήταν ο πιο αξιοπρεπής, ύστερα όμως από πολυόδυνους βασανισμούς. Τα Γιάννενα ξεχωρίζουν και πάλι γιατί γινόνταν προμελετημένες και βασανιστικές καρατομήσεις.
Ο σκληρόκαρδος Αλής αποκεφάλισε πολλούς με πριόνι κατά τον ανώνυμο συγγραφέα της ελληνικής νομαρχίας. Ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της ελληνικής επαναστάσεως, αυτές οι καρατομήσεις ήταν πάρα πολλές. Ο απαγχωνισμός υπήρξε... Με απαγχωνισμό έγινε η εκτέλεση του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Κρέμασαν το σχοινί στην είσοδο του Πατριαρχείου, με τέτοιο όμως τρόπο, ώστε τα πόδια να ακουμπούν σχεδόν στο έδαφος, ώστε να μην μπορεί ούτε να σωθεί, να μην μπορεί να σταθεί και να πνίγεται. Ένα από τα... Πού ήταν όμως αυτά τα κολαστήρια? Ένα από τα φοβερότερα και γνωστότερα κολαστήρια ήταν στα Ιωάννινα, του Αλή Πασά. Οι βασανιστές χρησιμοποιούσαν τις κλασικές μεθόδους, προσθέτοντας και δικά τους βιαιότερα στοιχεία. Το ζεμάτισμα με καυτό λάδι ήταν από τα συνηθέστερα και καθημερινά βασανιστήρια. Πολλές φορές μάλιστα ανάγκαζαν τους συγγενείς να φέρουν τα ξύλα και το λάδι. Ο Γάλλος πρόξενος Πουκεβίλ ήταν στα Γιάννενα και παρακολούθησε το μαρτύριο του μοναχού Δημητρίου. Ο μοναχός κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με τον Παπαβλαχάδα στην εξέγερση του 1808. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν φρικτά ακόμη και να τα περιγράψει κανείς. Έμπηξαν με αργό και βασανιστικό τρόπο καλάμια στα νύχια των άκρων του. Ύστερα εφήρμοσαν στο κεφάλι του μία αλυσίδα από κότσια. Την έσφιγγαν στο πρόσωπό του και του ζητούσαν να κατονομάσει τους συνεργάτες του. Ύστερα τον κρέμασαν ανάποδα πάνω σε αναμένη φωτιά και οι φλόγες κατέτρωγαν το κρανίο του. Για να τον βασανίσουν ακόμη περισσότερο, τον ξάπλωσαν κάτω, έβαλαν μια σανίδα επάνω του και ανεβασμένοι άρχισαν να χοροπηδούν. Τελικά χτίστηκε ζωντανός, έχοντας μόνο το κεφάλι ελεύθερο. Το μαρτύριο κράτησε 10 βασανιστικές ημέρες. Εκτός από την αλυσίδα με τα κότσια, τοποθετούσαν στο κεφάλι ένα μεταλλικό στεφάνι, το οποίο έσφιγγαν πιέζοντας το κρανίο. Στη Θεσσαλία, το εργαλείο αυτό πυρακτονόταν πριν τοποθετηθεί στο κεφάλι του θύματος. Έφερον τάση πυρωμένων πολύ, το εφόρουν ως αν σκούφια εις την κεφαλήν του και ετύλιγαν με ένα σκηνί ολόγυρα την κεφαλήν του και έστρεφαν με ένα ξύλον ως αν εργάτην και έσφυκαν τόσον την κεφαλήν του όσον έβγαιναν οι βολβοί των ονομάτων του έξω από τον τόπον τους. Από την πίεση πεταγόντουσαν τα μάτια τους. Ο Λαμπρίδης αναφέρει χαρακτηριστικά. Γενικώς, ο Αλής, εις μεν τους γενναίους και περηφανής ήρωας, επέτατε σφυροκοπίαν, ανασκολόπησιν, εξόριξιν οφθαλμών, έγχυση εις τα ότα χιτομολύβου, εις δε τους υπόπτους αγχώνην και καρατομίαν. Άλλο μαρτύριο ήταν η ανάρτηση και τοποθέτηση μεγάλων βαρών. Κατά την ελληνική νομαρχία, ο Αλής εθανάτωσε πολλούς ανθρώπους κατά αυτόν τον τρόπο. Η χειροδικία και ο δαρμός υπήρχαν παντού σε καθημερινή βάση. Ο δαρμός γινόταν με ξύλο, αλλά και με άλλα αντικείμενα που προκαλούσαν πόνο και πληγές. Το μαρτύριο αυτό ήταν αργό και βασανιστικό, διότι δεν προκαλούσε άμεσο θάνατο. Ως εργαλείο χρησιμοποιούνταν κυρίως το μαστίγιο από δέρμα ή από βούνευρο, ο βούρδουλας, από δερμάτινες λωρίδες με σφαιρίδια στην άκρη ή από γουρουνότριχα. Πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις νεομαρτύρων που μαστιγώστηκαν και ραβδίστηκαν. Ο Γάλλος περιηγητής, Henri de la Morte, περιγράφει τον Οθωμανικό φάλαγγα με λεπτομέρεια. Ξαπλώνουν το θύμα κατά γης ύπτιο, και ενώ ένας γενίτσαρος του κρατάει τα πόδια δεμένα ψηλά, άλλος χτυπάει τα πέλματα με ραβδί πάχους ενός δακτύλου, μετρώντας «μπιρ», «οικί», «ιτς», «ένα», «δύο», «τρία», ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των προκεκαθορισμένων χτυπημάτων. Ήταν από τα καθημερινά μαρτύρια των Ραγιάδων αυτά. Τα περίφημα μπουντρούμια της Κωνσταντινουπόλεως, πού ήταν τα δεσμοτήρια, στα περίφημα παραδείγματος χάρη μπουντρούμια της Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν υπόγειοι χώροι, θεοσκότεινοι, γεμάτη υγρασία και δυσοσμία. Σε κάθε μπουντρούμι υπήρχε το γνωστό δουμπρούκι ή τουμπρούκι ή τρουμπούκι.
μακρύ και βαρύ μαδέρι με ειδικά ανοίγματα στα οποία περνούσαν τα πόδια των κρατουμένων. Το μαρτύριο όμως δεν σταματούσε. Έδαιναν στον αυχένα μια μεταλλική κρικέλα η οποία έχει μια βαριά καδένα και αλυσόδαιναν όλους τους φυλακισμένους. Ανά 18 οι κρατούμενοι έμεναν αλυσοδεμένοι, διπλωμένοι και καθυλωμένοι όλο το 24ωρο. Έτσι όπως ήταν στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, έτρεχε ο υδρότας και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σαπίζουν τα ενδύματά τους. Οι αλυσίδες χαράκωναν το λαιμό τους και τα γένια τους ήταν κάτασπρα από τις πολλές ψήρες που κολούσε ο ένας από τον άλλον. Αυτά ήταν πολλά από τα μαρτύρια που υπέστησαν οι νεομάρτυρες, είτε αυτοί που προσέρχονταν οικειοθελώς στο μαρτύριο, είτε αυτοί που ήταν εξ άρνησης θρήσκων χριστιανών, είτε αυτοί που ήταν επαναστάτες, είτε αυτοί που ήταν εξ αγαρινών. Έχουμε και μερικούς μαρτύρους που ήταν μουσουλμάνοι, γίνανε χριστιανοί και επειδή γίνανε χριστιανοί υπέστησαν τα μαρτύρια. Ποια ήταν η στάση των χριστιανών όταν έβλεπαν όλα αυτά? Ήταν τόσο συχνά τα μαρτύρια που υπήρχε ειδική ακολουθία κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου, πάτερμο. Παρακλητική ακολουθία εις την Αγίαν και Ομοούσιον Τριάδα, ψαλωμένη υπό των βουλωμένων, επιδάν συμβεί τες βασάνης εγκαρτερήν την άνεο μάρτυρα. Δηλαδή, ήταν τόσο συχνό το φαινόμενο που οι χριστιανοί είχαν καταρτήσει μία ειδική ακολουθία κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου, ώστε να μπορέσει ο μάρτυρας να αντέξει το μαρτύριο και να μην αρνηθεί την πίστη του. Την αναφέρει ο Μακάριος Νοταράς και ο Αθανάσιος Πάριος στο Νέο Λιμονάριο, οπότε για την έκδοση που έχετε. Όμως, τα μαρτύρια ήταν πολύ σημαντικά για να σταθεί ο χριστιανός και να μην εξισλαμιστεί, διότι οι εξισλαμισμοί εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης αλλά και εξαιτίας της κατάστασης που είχαν οι ραγιάδες, δεν σας την περιέγραψα αυτή τη φορά, νομίζω την είχα περιγράψει πέρσι, ήταν τόσο σκληρή όπου οι εξισλαμισμοί ήταν αθρώοι. Δεν μπορούσαν να αντέξουν. Εάν δείτε την κατάσταση των ραγιάδων, ήταν φρικτή. Οπότε πάρα πολλοί άνθρωποι εξισλαμίζονταν από αυτά τα καθημερινά βάρη που υφίστατο, δεν μπορούσαν όλοι να αντέξουν. Θα σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί μαζί με το μαρτύριο ερχόταν και η επιβεβαίωση του Θεού και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία για τους χριστιανούς να κρατήσουν την πίστη τους και να μην εξισλαμιστούν. Γι' αυτό και οι μάρτυρες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί εξαιτίας ορισμένων περιστατικών μπορούσαν οι χριστιανοί να κρατήσουν και δεν εξισλαμίζονταν όλοι τους από την κατάσταση της Οθωμανοκρατίας. Ενώ αναφέρει λοιπόν την περίπτωση του Αγίου Νεομάρτυρα Γεωργίου του Κυπρίου από την Πτολεμαΐδα της Παλαιστίνης, 23 Απριλίου του 1752. Ενώ ακόμη δεν είχαν χορτάσει την κακία τους οι Οθωμανοί, εξεγέρθηκε εναντίον τους η ίδια η φύση. Ενώ στη θάλασσα επικρατούσε γαλήνη, έγινε ένας μεγάλος αναβρασμός. Η θάλασσα αγρίεψε και ενώ ήταν σε απόσταση βολής Τυφεκίου και περισσότερο, βγήκε από τον συνηθισμένο τόπο της και ήλθε πρώτα ως το Λείψανο και φαινόταν πως το τιμά και το σέβεται, ξεπλένοντας το μαρτυρικό αίμα που έτρεχε από αυτό, ώσπου έγινε όλη σαν κόκκινος αφρός από κυνάβαρη. Και μετά όρμησαν τα νερά σαν θηρίο ανήμερο στο τζαμί των αγαρινών και σαν να ζητούσαν να τον κρεμίσουν. Τρομοκρατημένοι οι Τούρκοι, φοβούμενοι μήπως καταποντιστεί όλη η πόλη, έτρεξαν στους χριστιανούς και τους ανάγκασαν να πάνε να πάρουν το τίμιο Λείψανο και να το θάψουν. Όταν το σήκωσαν με πολλές τιμές και το έθαψαν, ησύχασε η θάλασσα, αφού καθάρισε ως σαν δούλη το αγιότατο αίμα του μάρτυρος, αποσύρθηκε στον τόπο της. Για τρεις συνεχόμενες νύχτες, ουράνιο φως κατέβαινε στον τάφο του Αγίου και όλη η πόλη έφεγγε από ένα γλυκύτατο φως από εκείνον τον πύρινο στήλο που έρχονταν από τον ουρανό.
Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, οι χριστιανοί συνήθιζαν να πηγαίνουν μικροί και μεγάλοι και πολλοί ασθενείς στον τάφο του Αγίου και να ανάβουν πολλά κεριά. Πολλά θαύματα έγιναν στον τάφο του Αγίου Γεωργίου. Χαρακτηριστική επίσης είναι η περίπτωση ενός άλλου μάρτυρος, του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου, στη Σμύρνη, 7 Ιανουαρίου του 1700. Το Άγιο του Λείψανο έμεινε άταφο 3 μερόνυχτα. Στον τόπο εκείνο μαζεύονταν πολλά σκυλιά. Κανένα όμως δεν πλησίασε το τίμιο σώμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έτυχε να αποκεφαλίσουν 2 Τούρκους καταδίκους και επειδή δεν είχαν χρόνο να τους θάψουν, τους άφησαν εκεί ως το πρωί. Τη νύχτα τα σκυλιά κατέσχισαν και κατέφαγαν τα σώματα των 2 Τούρκων, ενώ δεν άγγιξαν καθόλου τον Άγιο Μάρτυρα. Οι Τούρκοι έδωσαν την εξήγηση πως του χριστιανού το σώμα το συχάθηκαν, ενώ των Τούρκων ήταν γλυκά και νόστιμα και γι' αυτό τα κατέφαγαν. Οι μάρτυρες αποτελούσαν παράδειγμα, διότι σε αυτούς οι χριστιανοί έβλεπαν τη νίκη της πίστεως και μπορούσαν να κρατήσουν και να μην εξισλαμιστούν. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα που σας παρέθεσα από τα καθημερινά μαρτύρια των νεομαρτύρων κατά την περίοδο της πρώιμης και μέσης Οθωμανοκρατίας. Και πολλά από αυτά είναι και τα μαρτύρια των επαναστατών, του Αθανασίου Διάκου, του Δασκαλογιάννη από την Κρήτη, τους οποίους τον Δασκαλογιάννη τον έγδαραν ζωντανό, τον Διονύσιο τον Φιλόσοφο τον έγδαραν ζωντανό, τον Αθανάσιο Διάκο τον σούβλησαν και τα λοιπά, με το σούβλισμα το οποίο σας περιέγραψα. Γνωρίζουμε ότι ήδη από το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα οι Οθωμανοί άρχισαν να ανησυχούν από τη διαδικασία ενδόρυξης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή εσωτερικής κατάρρευσης. Η εσωτερική αυτή κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προέκυψε κυρίως και πρωτίστως από την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση και η επιτυχία της Ελληνικής Επαναστάσεως άρχισε να οδηγεί, μαζί με άλλα γεγονότα, σε σταδιακή ενδόρυξη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με ό,τι αυτό προφανώς συνεπαγόταν για τις κυρίαρχες Οθωμανικές ελίτ, οι οποίες καθόλου δεν επιθυμούσαν την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε ήδη από το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα και σε συνδυασμό με τις περίφημες μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, οι οποίες έστω και με τον τρόπο που έγιναν άρχισαν να δίνουν ορισμένα δικαιώματα στους ραγιάδες, οι Οθωμανοί άρχισαν να ανησυχούν και να διαμαρτύρονται. Επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ισλαμική θρησκευτική αυτοκρατορία, στην οποία η διάκριση ήταν πολύ σαφής μεταξύ πιστών μουσουλμάνων και απίστων χριστιανών, δεν θέλανε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, οι οποίες επευλήθησαν εν μέρη και από τις μεγάλες δυνάμεις, δημιούργησαν μια κατάσταση στην οποία οι Οθωμανοί άρχισαν να αντιδρούν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο του δευτέρου ημίσεως του 19ου αιώνα άρχισε να γεννάται σε αυτούς μια παλαιότερη ιδέα που τη βλέπουμε και παλαιότερα σε άλλους σουλτάνους του βίαιου εξισλαμισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρχισαν δηλαδή να σκέφτονται ότι δεν θέλουμε μια αυτοκρατορία που να έχει μέσα χριστιανούς, οπότε πρέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ή να τους εξισλαμίσουμε ή να τους διώξουμε ή να τους σφάξουμε. Και ήδη από το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα έχουμε μεγάλες σφαγές χριστιανών, ιδιαίτερως Αρμενίων, επί Αβδούλ Χαμίτ του Δευτέρου, του λεγόμενου Ερυθρού Σουλτάνου. Αποκαλέστηκε Ερυθρός, δηλαδή κόκκινος, από το αίμα, από τις μεγάλες σφαγές Αρμενίων, αλλά και Ελλήνων, ιδιαίτερως στην περίπτωση της Κρήτης, εξαιτίας αυτού της ακριβώς της διαδικασίας εξισλαμισμού. Όμως η κατάσταση έγινε εντελώς
διαφορετική μετά το τέλος του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Οπότε αυτό που ήδη προϋπήρχε για εξόντωση των χριστιανών και εφαρμόστηκε σποραδικά, απέκτησε συστηματικό χαρακτήρα ακριβώς αμέσως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Οπότε αυτή η λεγόμενη γενοκτονική πρόθεση, δηλαδή η πρόθεση μαζικής εξόντωσης των χριστιανών, συστηματοποιήθηκε, διαμορφώθηκε, συστηματοποιήθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται επί των εναπομεινάντων χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ποιοι είναι αυτοί οι εναπομείναντες χριστιανοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Είναι οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι, Αραμαίοι ή Συριανοί. Αυτοί λοιπόν ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια μετά τους Βαλκανικούς και ήταν τοποθετημένοι ως εξής. Αυτή είναι η Τουρκία, την ξέρετε, την Τουρκία λίγο στο χάρτη. Οι Έλληνες ήταν κυρίως τοποθετημένοι στα παράλια της Δυτικής Μικράς Ασίας και στα παράλια του Ευξήνου Πόντου και σε μερικές άλλες συσσωματώσεις στα ενδότερα, ενώ οι Αρμένοι ήταν κυρίως τοποθετημένοι στα ενδότερα της Μικράς Ασίας, στην λίμνη του Βαν, στην αρχαία Κιλικία. Αυτή η τοποθέτηση είχε πολύ μεγάλη σημασία για τη διαδικασία εξολόθρευσης και για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισαν οι Οθωμανοί να εξολοθρεύσουν τους πληθυσμούς. Γιατί? Διότι οι μεν Αρμένοι ήταν τοποθετημένοι στα ενδότερα και οπότε η εξολόθρευσή τους ήταν υπό μία έννοια ευκολότερη. Επίσης, οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στα παράλια, είχαν υψηλότερο πολιτισμικό επίπεδο από τους Αρμενίους, υπήρχε ακόμη και ο δυτικός φιλελληνισμός, υπήρχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο είχε προσβάσεις στο εξωτερικό και μπορούσε να κινητοποιήσει αντιδράσεις σε περίπτωση μαζικής σφαγής των Ελλήνων, και επίσης υπήρχε και η Ελλάδα, η οποία λειτουργούσε εμπολής ως κράτος προστάτης, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούσε να ασκήσει αυτόν τον ρόλο. Αντιθέτως, για τους Αρμενίους δεν υπήρχε ένα κράτος προστάτης, δεν υπήρχε αρμενικό κράτος. Η Αρμενία ήταν ανύπαρκτη ως ανεξάρτητο κράτος, ήταν μάλιστα και τοποθετημένη αυτή στα ενδότερα, οπότε οι Οθωμανοί αποφάσισαν να τους σφαγιάσουν μαζικά, και λέει εδώ ο Αποστολίδης εκεί δεν έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις, δεν ήταν τόσοι πολλοί οι χριστιανοί σε αυτές τις περιοχές. Οι Οθωμανοί επικέντρωσαν την προσοχή τους στην Μικρασιατική Χερσόνησο, γιατί τη θεωρήσανε ως πατρίδα της αναδυόμενης του αναδυόμενου τουρκικού κράτους. Οπότε αυτό που θεώρησαν αυτοί ως πατρίδα του αναδυόμενου τουρκικού έθνους και κράτους, φύγανε από την κοσμοθεωρία των Οθωμανών, αυτό ήδη ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα, θεώρησαν ότι έπρεπε να την εκαθαρίσουν πλήρως την Μικρά Ασία και αυτή να είναι η κοιτίδα του αναδυόμενου τουρκικού έθνους. Φεύγουμε από τον Οθωμανισμό, που ήταν κάπου λιγότερο, κάπως περισσότερο ανοιχτός, και ερχόμαστε στον φυλετικό τουρκισμό. Οι νεότουρκοι θεωρήσαντες κατάλληλον την περίσταση του Δευτέρου, μετά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέρετε, οι γενοκτονίες συντελούνται σε πολέμους, σε καταστάσεις πολέμου, γιατί αυτοί προσφέρονται για να γενοκτονηθούν, λέει, όχι οι καταστάσεις ειρήνης. Οι νεότουρκοι λοιπόν ήταν ακραίοι φυλετιστές και θεώρησαν ότι έπρεπε να εκαθαρίσουν τη Μικρά Ασία και ψάχναν μία αφορμή. Γι' αυτό άλλωστε και συμμάχισαν με τη Γερμανία. Και η Γερμανία έπαιξε έναν πολύ αρνητικό ρόλο στη διαδικασία καταστροφής των χριστιανικών κοινοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για τον εξής λόγο: ότι η Γερμανία δεν είχε αποικίες όπως είχε η Γαλλία και η Αγγλία, και χρειαζόταν όμως πηγές
και απικίες. Δεν μπορούσε να τις δημιουργήσει, γιατί ο απικιοποιημένος κόσμος είχε ήδη διαμοιραστεί μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας. Οπότε θεώρησε ότι θα μπορούσε η Γερμανία να επικίσει την Μικρά Ασία και την Μέση Ανατολή. Και γι' αυτό ενεθάρρυνε τους Οθωμανούς να σφάξουν τους χριστιανούς. Και έλεγε στους Οθωμανούς ότι οι χριστιανοί, μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, κατέχουν το εμπόριο, τα επαγγέλματα, οπότε εσείς είστε κατά βάση εξαρτώμενοι από αυτούς και θα πρέπει να τους εξαφανίσετε και να πάρετε εσείς οι Τούρκοι στα χέρια σας την περιοχή αυτή. Και ήδη οι Γερμανοί είχαν ξεκινήσει να δημιουργούν και αποικίες στη γραμμή Κωνσταντινούπολη, Βαγδάτη και Μέση Ανατολή και να εγκαθιστούν Γερμανούς. Οπότε, εξαιτίας της απώλειας των εδαφών στα Βαλκάνια, αλλά και του αναδυόμενου τουρκικού εθνικισμού, ελήφθη κάποια στιγμή το 13, η τελική απόφαση εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών. Απλά περίμεναν την ευκαιρία ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν το σχέδιο αυτό. Και αυτή η ευκαιρία δόθηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί θεωρήσαντες κατάλληλον την περίσταση προς τελείαν εφαρμογήν του απεσίου σχεδίων των αναφανδών πλέον επεδόθησαν εις την εκπλήρωσιν αυτού διόλων των βιαίων μέσων επί νέων βάσεων και τους μεν Αρμενίους, ιβιδώνα έσφαξαν όλους τους Αρμενίους σχεδόν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την ηλικία των εφήβων. Ιβιδών σημαίνει από την ηλικία των εφήβων. Τον δε διωγμό των Ελλήνων κατέστησαν εντονότερον. Εστρατολόγησαν πάσα στα ηλικία και εξόντωσαν χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών. Έλληνες στρατιώτες είναι οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους οποίους κάλεσαν στα περίφημα τάγματα εργασίας. Εδώ οι Έλληνες στρατιώτες δεν είναι οι στρατιώτες της Ελλάδος, μην τους συγχαίρετε, είναι οι ελληνικής καταγωγής, οι Ρωμνοί που τους κάλεσαν στα τάγματα εργασίας. Επειδή ο τουρκικός στρατός εθεωρείται ως Ισλαμικός στρατός, Οθωμανικός, δεν επιτρέπεται από τον καιρό του Πορθητή να στρατεύονται οι χριστιανοί. Εθεωρείται το προνόμιο των μουσουλμάνων. Οπότε όταν τέλος πάντων οι νεότουρκοι αποφάσισαν να στρατεύσουν τους χριστιανούς, αντέδρασαν οι μουσουλμάνοι, δεν θέλανε να συνυπάρχουν με τους απίστους. Και γιατί ο στρατός ήταν θρησκευτικός στρατός, μουσουλμανικός, δεν ήταν στρατός κοσμικός. Οπότε τι κάνανε, στείλανε τους χριστιανούς τα περίφημα τάγματα εργασίας, ώστε να πεθάνουν εκεί. Τα τάγματα εργασίας ήταν τόσο σκληρά που ορισμένες φορές και σε ορισμένες περιπτώσεις ο θάνατος άγγιζε και το 90% των. Είναι τα περίφημα αμελέτα μπουρλαρί, έτσι. Επειδή δεν μπορούσαν λοιπόν τους Έλληνες να τους φάξουν ιβιδών μαζικά για τους λόγους που σας εξήγησα, αποφάσισαν να τους εξοντώσουν σταδιακά και με διαφόρους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους εξόντωσης ήταν τα τάγματα εργασίας. Εξόντωσαν χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών διεπιπώνων εργασιών, μετετόπισαν τους ελληνικούς πληθυσμούς αστραπιαίως άνευ περιουσιών από πόλης εις πόλην, όπως διαμακράσω διπορίας από θάνωση εξ εξαντλήσεως ή εξ ισλαμιστώσιν, εκλέξαντες από σκοπού κατά την έξωσιν χειμερινούς μήνας, ημέρας κακοκαιρίας και θυέλης και αντί συντόμων οδούς ορεινάς και δυσβάτους, εγκατέστησαν εις τα μέρη τα εκενωθέντα πρόσφυγας μουσουλμάνους, κατένιμαν τους εκτοπιστέντας, αφού ελίστευσαν αυτούς πολλάκις καθοδόν και εδολοφόνησαν όσους ειδηνήθησαν και παρεβίασαν γυναίκας και κοράσια όσα συθέλησαν, εις τα τουρκικά χωρία κατά αναλογίαν 10% επί του μουσουλμανικού στοιχείου ή να ταχύτερον ούτω συγχωνευθώσιν,
έκαυσαν χωρία ολόκληρα και εσύλησαν και ευεβήλωσαν ναούς και μοναστήρια και εδίμευσαν επισήμως τας περιουσίας αυτών επωνόματι του κυβερνητικού ταμείου ως εγκατελειμμένας περιουσίας. Αυτή είναι ένας από τους τρόπους, ο περίφημος τρόπος των εκτοπισμών των ελληνικών πληθυσμών, αφού τέλος πάντων τους άνδρες, τους περισσότερους εξ αυτών σε νεαρή ηλικία, τους εξόντωσαν με τα τάγματα εργασίας, τότε ξεκίνησαν τους εκτοπισμούς του αμάχου πληθυσμού και κυρίως των γυναικών και των παιδιών, τους οποίους οδηγούσαν σε αυτές τις ατελείωτες πορείες θανάτου, ώστε να πεθαίνουν καθοδόν. Και τι έλεγαν, μετατοπίζουμε τους πληθυσμούς για στρατιωτικούς λόγους, τους φέρνουμε προς τα ενδότερα, ενώ γιατί στα παράλληλα υποτίθεται ότι ήταν επικίνδυνη η θέση των πληθυσμών αυτών και τους εξετόπιζαν προς το εσωτερικό με αυτόν τον τρόπο, το χειμώνα, με το πολύ κρύο, χωρίς φαγητό, προηγουμένως τους έβαζαν να κάνουν μπάνιο, υποτίθεται για να αποφύγουν τις μολυσματικές ασθένειες, αλλά αυτός ήταν ένας έξυπνος τρόπος εξαιτίας του μπάνιου να υποχωρήσει το ανοσοποιητικό σύστημα μέσα στο κρύο και όταν υποχωρήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να πεθάνουν από τις ασθένειες που κολούσανε και έτσι να μην μπορούν να κατηγορηθούν ευθέως οι Τούρκοι ότι τους εξόντωσαν ιβιδών όπως τους Αρμενίους, αλλά ότι αυτοί πέθαιναν καθοδόν προς τα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Αυτό το φαινόμενο το περιγράφει ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ως Auschwitz εν ροή. Ενώ δηλαδή οι Εβραίοι εστέλλοντο στα στρατόπεδα εξόντωσης και συγκέντρωσης εκεί και τοποθετούν το προς αποτέφρωση, οι Έλληνες ήταν σε ένα συνεχές Auschwitz εν ροή, δηλαδή σε αυτές τις πορείες θανάτου και πέθαιναν κατά τις πορείες αυτές. Η Έθελ Τόμψον από τη Βοστόνη της Μασαχουσέτης ήταν μέλος της Αμερικανικής Επιτροπής Περίθαλψης και έζησε από τον Ιούνιο του 1921 ως τον Ιούνιο του 1922 στη Μικρά Ασία, αυτόπτης μάρτης. Η Αμερικανίδα αυτή λοιπόν γράφει σε μία έκθεσή της αφότου έφυγε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετέβην εις Ανατολήν δια το έργον των ορφανών της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως, άνευ προλήψεως την ως εν σχέση με τας εθνότητας ή θρησκείας. Επέστρεψα με αίσθημα φρίκης και απογοητεύσεως αναλογιζόμενη ότι εν έτη 1922 είναι επιτετραμένον να ζώσιν υπό τη αυτά συνθήκας άτομα και να υπάρχουσιν τη αυτε κυβερνήσεις. Εβοηθούμεν με ενδύματα και τρόφιμα, ο σάκης μας επετρέπε το τούτο. Τα συνοδείας βρικολάκων, ισχνών, λιμωτουσών, ελληνίδων, γυναικών και παιδίων, έτινες κλονιζόμενε διέσχιζον την Ανατολήν, διερχόμενε δια του Χαρκούτ, και των οποίων είναι φελώδης οφθαλμή εξήχων εκ των κογχόντων και τα οστάτων απλώς εκαλύπτοντο με το δέρμα. Έφερον επί της ράχεώς των πάντοτε τα σκελετώδη βρέφητων, οδηγούν το άνευ τροφής και ενδυμάτων υποχωροφυλάκων μέχρι ότου έπιπτον νεκρέ. Οι οφθαλμοί μου ακόμη διατηρούν το φρικόδες θέαμα, το οποίο είδον και το οποίο δεν θα λησμονήσω, όπως δεν θα λησμονήσω ποτέ το ανοιχτόν εκείνων νεκροταφείων πέριξ του Χαρπούτ, μέσω του οποίου έζησα τον παρελθόντα χειμώνα. Πολλοί ερωτούν αν εκθέσεις αυτέ είναι αληθείς. Κατόπιν ενός έτους τη αύτης πείρας το όλον ζήτημα με εκπλήττει. Η εργασία των ορφανοτροφείων με ανάγκαζε να μεταβαίνω εις τα έξω της πόλεως χωρία όπου ευρίσκονται τα καθιδρύματά μας. Δύναμε δε απλώς να ορκιστώ ότι λέγω την ξηράν αλήθειαν και επί όσων είδων εκάστην ημέραν. Κατά την διαμονήν μου ένα μισό, περί τας αρχάς Ιουλίου 1921, τα πέριξ ελληνικά χωρία επιρπολήθησαν και οι κάτοικοι μετετοπίστησαν συν γυναιξή και τέκνης. Κατά Ιούνιον πρώτης αφήξεώς μου, οι Έλληνες νέοι εξορίστησαν της Αμισού. Ευθύς δε μετά την άφηξήν μας, οι γέροντες ειδοποιήθησαν και απειλάθησαν νύκτορ. Τη νύκτα εφωνέ των Ελληνίδων γυναικών δε μας επέτρεπον να κοιμηθόμεν.
εκάστη νύκτα εκ του αρμενικού ορφανοτροφείου όπου παρέμεναν των περισσότερων καιρών, παρετήρουν τα καιόμενα χωρία και σκεπτόμην ιστή επίγειον κόλασιν μετέβαλον οι άνθρωποι ούτη την αληθώς ωραίαν αυτήν χώρα. Κατ' Αύγουστον ήλθεν είδησης ότι οι γυναίκες θα υφίσταντο την τύχη των γερόντων. Το οίκημά μας αμέσως περικυκλώθη υπό των δυστυχών τούτων γυναικών, έτινες έκρουον την θύραν και παρουσιάζουσε τα μικρά των, μας παρεκάλουν όπως τα κρατήσομεν, εφόσον είναι το αδύνατον να σώσομεν αυτάς. Μα συναγκαλίζοντο κλαίουσε, ουδέποτε δε εισθάνθημεν την αδυναμίαν μας τόσον πολύ. Κατά την εποχήν εκείνην ο ελληνικός στόλος υπήλυσε να βομβαρδίσει την πόλην και τούτο έσωσε διατινά χρόνων τας γυναίκας. Η άδεια μας έφτασε περί τα τέλη Αυγούστου και μας επετράπει να αναχωρήσομεν. Διεσχίσαμεν την Ανατολήν υπό των φλέγοντα ήλιων, συναντώντες καθοδόν πολλούς ομίλους γερόντων της Αμισού και κατοίκων των άλλων λιμένων της Μαύρης Θαλάσσης ή της Όδευων, ο Θεός γνωρίζει πού, οδηγούμενε υπό Τούρκων χωροφυλάκων. Τα πτώματα έκυντο εις τα άκρα των οδών. Μόλις εφτάσαμεν εις τη Μανλάτια, συνειντήσαμεν τους υποληφθέντας νέους ενός ομίλου. Οι άνθρωποι ούτι προσεπάθουν να τραφούν με σούπα εκ χόρτων. Ουδεμία τροφή της παρεσχέθη υπό των Τούρκων κατά το εκ 500 μιλίων ταξίδιων εκ της Αμισού. Διέσχισαν 500 μίλια χωρίς τροφή, πάνω από 500 χιλιόμετρα. Όταν γινή της φέρουσα το φρέφος της απέθνησκεν, τούτο παρελαμβάνετο υπό των ψυχρών βραχιώνων της και παρεδίδετο εις άλλην. Η δε φρικώδης συνοδεία εξικολούθη των δρόμων της. Η όλη συνοδεία ήτο μία πορεία πτωμάτων, μία πορεία θανάτου διαμέσου της Ανατολής. Αναρρύθμιτοι ταξιδεύσαντες κατά το διάστημα του χειμώνος και χιλιάδες προσβληθέντες υποτύφου είχαν φρικτάς γάγκρενας εις τους πόδας, ούτι είχαν ρυφθεί έξω του χαρπούτ καθομάδας εγκαταλελειμμένοι. Την 5η Φεβρουαρίου μετεβαίνομεν έφυπη συνοδεία και εταίρου Αμερικανού, όπως επισκεφθόμεν ορφανοτροφείον τί έξω της πόλεως, οπότε εφθάσαμεν πλησίον αρχαίας κρίνης, απεχούσης 5 λεπτά εκ Μεσδρέ. Τη στιγμήν εκείνη νικούσαμεν φωνάς, εοποίη διέφερον από τους συνήθεις στεναγμούς των προσφύγων. Πλησιάσαντες ευρέθημεν προ 300 μικρών παιδιών, τα οποία συνοθούντο εντός κύκλου 20 χωροφύλακες, οι οποίοι είχαν αφυπεύσει εκτύπων σκληρός δια των βαραίων ξυφώντων τα δυστυχή παιδεία. Αυτά είναι Ρωμιόπουλα. Τα έβαζαν σε ορφανοτροφία ή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης και τα εξόντωναν. Από στατιστικάς, τα παιδιά έκυπτον κατά γην ή ύψωνοντας μικράς χείραστον δια να αποφύγουν τα κτυπήματα. Δεν εστάθημεν περισσότερον. Από στατιστικά σε ξεβαστίας υπολογίζονται εις 30.000, 8.000 απέθανον κατά την εις χαρπούτ πορείαν και 2.000 έμειναν εις Μαλάτιαν μέχρι τέλους του παρελθόντος Μαρτίου. 15.000 εστάλησαν εις Διάρβακυρ κατά την διάρκεια των παγερών καταιγίδων του χειμώνος. Τα 3/4 εκ του Ιωάννου αριθμού ήσαν γυναικόπαιδα. Όταν δε απέθνησκαν εις τους δρόμους ή εις τα άκρα των οδών, ερύπτοντο εις μίαν άκραν και κατετρώγοντο υπό των Ορναίων. Τα ωραιότερα κορίτσια παρελήφθησαν εις τα χαρέμια των Τούρκων, οι οποίοι εκόμπαζον φανεράδια τον αριθμό των γυναικών, τας οποίας είχαν συλλέξει δια των ως άνως σκοπών. 3.000 εκ των αποσταλέντων εις Διάρβακυρ απέθανον καθοδόν και 1.000 μετά την εκή άφηξήν μας. 9.000 Έλληνες εστάλησαν προς το Βίτλις, αλλά η τύχη τους αγνοείται. Πιθανόν απέθανον καθότι το Βίτλις είναι εν μέρη κατεστραμμένον. Όταν ετοιμαζόμεθα προς αναχώρησιν, ο Τούρκος διοικητής μας εκάλεσε και ζήτησε όπως διαψεύσομεν τας εκθέσεις του κυρίου Γιόγουελ και του διδάκτορος Γουόρτ όταν θα εφθάνομεν εις Βηρητών ή Κωνσταντινούπολη. Ο Βαλής μας υπήλυσεν ότι εν περιπτώσει δεν υπεσχόμεθα δεν θα μας έδινε την άδεια να αναχωρήσεως. Εν τέλει επετύχομεν την άδεια χωρίς να δώσομεν άλλην υπόσχεση, παρά ότι θα είπομεν την αλήθεια επί όσων είδομεν και ειδού ότι εκράτησα την υπόσχεσή μου προς τον Τούρκον Βαλίν Χαρπούτ. Είπε την αλήθεια δηλαδή όλα αυτά που μας διηγήθηκε.
Αυτά είναι μερικά από τα μαρτύρια που υπέστησαν οι γυναίκες. Όμως και οι άνδρες και τα παιδιά. Όμως και αυτοί είναι μάρτυρες. Γιατί? Την παντελή εξόντωση και πανολεθρίαν του δυστυχούς έθνους, έθνος είναι το μιλιέτ, το ρωμαϊκό, χρησιμοποιεί τον όρο έθνος, γιατί αναφέρεται στο μιλιέτ. Ανακουφίζει και το παρήγορον γεγονός ότι εν το μέσο τόσων χιλιάδων λαού αγωμένου επί των θάνατων, ουδέ εις ευρέθη λιπόψυχος αρνησί θρησκός ή αρνησί πάτρης, και μεθ' όλην την προπαγάνδαν την οποίαν μετήλθον τα τουρκικά χωρία και παρόλας τας υποσχέσεις των Τούρκων προς τα λιποψυχούντα γυναικόπιδα ενώπιον του βεβαίου θανάτου, ουδείς εξ αυτών ειρνήθη το έθνος του την θρησκείαν και τας παραδόσεις του, και τη δε πλήστη εξ αυτών θανόντων των ιερέων εκειδεύθησαν υπό ημάμιδων εν τούτης απέθανον ηρωικός ως Έλληνες χριστιανοί φέροντες επικεφαλής του μαρτυρίου των Στέφανων, άξιοι να διεκδικήσωσιν τίτλους αμαράντους επί της ευγνωμοσύνης του έθνους και συγκαταρρυθμιθώσιν εις τα νέφη εκατομμυρίων μαρτύρων, τους οποίους εθρήνησεν η ιστορία μας ανά τους σκοτεινούς και βαρβάρους αιώνας. Βλέπετε, παρόλα αυτά τα μαρτύρια που υφίσταντο, δεν εξισλαμίστηκαν. Γιατί μπορούσαν να είχαν εξισλαμιστεί και να σώσουν τη ζωή τους. Κάποια χωριά και κάποιοι εξισλαμίστηκαν και κατά την περίοδο της γενοκτονίας. Ίσως αυτό να είναι εν μέρη στο σχέδιο του Θεού και να δούμε εξελίξεις στο μέλλον στην Τουρκία, γιατί υπάρχει τώρα μια διαδικασία αναζήτησης της ταυτότητος και πάρα πολλοί Τούρκοι αναζητούν την ταυτότητά τους και γίνονται χριστιανοί. Όμως πάρα πολλοί από αυτούς που εκτοπίζονταν και σφάζονταν δεν τούρκεψαν. Και υπ' αυτήν την έννοια καταντάσσονται και αυτοί στους μάρτυρες. Οι ιερομάρτυρες. Θα σας διαβάσω επίσης και κάποιες μαρτυρίες από πάλι από τη Μικρά Ασία. Η μαρτυρία του Αλέξη Αλεξίου. Το κεφάλι λίγο πιο πέρα το τσιμπολογούσαν οι αδέσποτες κότες. Σε ένα από αυτά είδα κάτι που όσο ζω δεν θα το ξεχάσω. Θα έχω τη φοβερή εικόνα που αντίκρισα μπροστά μου. Λίγο αριστερά από το δρόμο και έξω από ένα κέντρο είδα ένα πτώμα ανάσκελα αποκεφαλισμένο, ντυμένο μόνο με ένα πουκάμισο και μαύρο παντελόνι. Το κεφάλι λίγο πιο πέρα από το σώμα το τσιμπολογούσαν οι κότες που βόσκαν αδέσποτες. Μια άλλη κότα ήταν ανεβασμένη στο στήθος του πτώματος και τσιμπολογούσε τον κομμένο λαιμό. Σε κάτι τραπέζια που ήταν παρακάτω ήταν πεταμένα δύο ή τρία πτώματα. Μουρμουρίστηκε σε λίγο ότι οι Τούρκοι διώχνουν τους χριστιανούς από το κορδελιό για να τους εμποδίσουν να φύγουν από εκεί, κλαθμός και οδυρμός. Αλίμονο σε μας, η ελπίδα να σωθούμε από εκεί, από τη θάλασσα του κορδελιού, χάθηκε. «Θεέ μου, λυπήσου μας», έλεγε η μητέρα και έκλαιγε. Ο κόσμος τάχασε πια, απελπίστηκε τελείως. Άλλοι κλαίγαν, άλλοι χτυπιούνταν και μυρολογούσαν και άλλοι σέρναν τα πόδια τους και σώπαιναν. Ο βόγκος, ο θρήνος έγιναν ένα δυνατό βουητό. Σε μια στιγμή δεν πιστεύαμε τα μάτια μας. Γυναίκες πολλές, μια σειρά ατελείωτη από τον μπουλούκι που ερχόταν από το κορδελιό, σμπρώχνοντας η μια την άλλη και σκύφτοντας τραβούσαν κατά τους ψηλούς βράχους εκεί στα πετρωτά. Ώσπου να καλοκαταλάβεις, πηδούσαν και χάνονταν μέσα στη θάλασσα. Πολλές από αυτές κρατούσαν αγκαλιά και τα μωράκια τους. Πλάι τους πάνω από τα κεφάλια τους ήταν οι τσέτες, έτοιμοι να τις ντροπιάσουν και ήθελαν να γλιτώσουν από τα χέρια τους, να πέσουν όσο πιο γρήγορα γινόταν στον κρεμό να χαθούνε. Η εικόνα αυτή, ύστερα από τόσα χρόνια, ούτε έσβησε,
ούτε θα σβήσει από τη μνήμη μου όσο ζω. Ένας από τους τρόπους ήταν οι μαζικές αυτοκτονίες, κατά το παράδειγμα του Σουλίου. Επειδή οι Τούρκοι ήταν πολύ σκληροί με τις γυναίκες, στο νούμερο του Βενέζη μας περιγράφει ο Βενέζης φοβερούς βιασμούς γυναικών, δεν θέλω να σας διαβάσω, κοριτσάκια 10 και 15 ετών για μέρες τις βίαζαν οι Τούρκοι και μετά τις ρίχναν στα ποτάμια. Οπότε όλες αυτές που ξέρανε, οι γυναίκες αυτοκτονούσανε γιατί δεν θέλανε να πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Μία άλλη μαρτυρία είναι του Παναγιώτη Μαρσέλου, «Θεέ μου νερό». Στο διάστημα αυτό είχε αρχίσει το κακό. Σκότωναν, λαιλατούσαν, ατίμαζαν κορίτσια, έβαλαν και τη φωτιά. Όταν μπήκαν τα τουρκικά στρατεύματα μέσα στη Σμύρνη και άρχισαν και σκότωναν και λαιλατούσαν, στα Ταμπάχανα επαρουσιάστηκε μια πυρκαγιά. Έτρεξαν οι αντλίες να τις σβήσουν, αλλά δυστυχώς αντί να τις σβήσουν, την άναβαν περισσότερο. Έριχναν πετρέλαια και βενζίνες. Η φωτιά προχωρούσε. Ο κόσμος που ήταν χωμένος μέσα στα σπίτια εξαναγκάστηκε και βγήκε στους δρόμους και τράβηξαν όλοι στην παραλία. Στο λεγόμενο κορδόνι συγκεντρώθηκε όλος ο κόσμος και εκεί έφταξε η φωτιά. Από τη μια μεριά και την άλλη του δρόμου είχαν βάλει φωτιές. Όταν έφταξε η φωτιά και εκεί, ο κόσμος προσπαθούσε να βγει όξω από την πόλη, πηγαίνοντας στην φρουρά κοντά. Οι φρουροί τους σκότωναν και δεν τους άφηναν να σπάσουν τη ζώνη, να βγουν όξω και να φύγουν από εκεί. Από την άλλη μεριά ήταν η φωτιά, δεν μπορούσαν να περάσουν να φύγουν. Τότε όσοι ξέραν μπάνιο πέφταν στη θάλασσα. Αν τους βλέπαν οι Τούρκοι, τους σκότωναν μέσα εκεί. Εάν δεν τους βλέπαν, έφταναν στα συμμαχικά πολεμικά καράβια που ήταν αραγμένα και υποστήριζαν τους Έλληνες. Τους άφηναν και σκαρφάλωναν απάνω στα καράβια και μόλις μπαίναν μέσα, τους ξανάριχναν στη θάλασσα. Άλλοι πνιγόντουσαν και άλλοι έβγαιναν πάλι όξο. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί καθόντουσαν στα καφενεία και γλεντούσαν. Η σφαγή συνέχιζε. Γδύναν, παίρναν ρούχα, παπούτσια, άφηναν τον κόσμο, δεν εσκότων. Άφηναν τον κόσμο που δεν εσκότωναν γδυτό. Το πρωί συγκεντρωθήκαμε 5.000 εχμάλωτοι. Περνούσαμε από τους Τουρκομαχαλάδες. Φτάξαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα Χιώτικα, όπου άρχισε η μεγάλη σφαγή. Μέσα στις 5.000 ήταν και 50 παπάδες. Πρώτα άρχισαν να σφάζουν τους παπάδες. Φτάσαμε στον Κουκλουτζά, από κάτω στο δημόσιο δρόμο. Εκεί στην ίδια τοποθεσία έγινε μεγάλη πανολεθρία. Η σφαγή δεν σταματάει. Προχωρούμε για τον Μπουνάρμπαση, όπου φτάσαμε το βράδυ και μας βάλαν σε σειρματοπλέγματα. Άρχισαν και παίρναν 5-5 και πήγαιναν και τους σφάζαν. Είχα μαζί μου ένα ψωμί και μέσα είχα μερικά λεπτά. Ήρθε κάποιος Τούρκος και έκοψε το ψωμί και βρήκε τα λεπτά. Και άρχιζε και χτύπαγε τον κόσμο να μαρτυρήσουν ποιανού ήταν το ψωμί. Κανείς δεν μίλησε και δεν μπόρεσε να ανακαλύψει τι νοσ ήταν το ψωμί. Αφού ο Τούρκος δεν έβρισκε αυτόν που είχε το ψωμί, ήθελε να βρει κανένα ζευγάρι παπούτσια. Έψαξε στα πόδια μου γιατί ήμουν κοντά στο ψωμί. Βλέπει τα παπούτσια μου που τα είχα κόψει, γιατί με στένευαν και με αρχινάει με το ξύφος στους ώμους. Η σφαγή εξακολουθούσε μέχρι το πρωί. Το πρωί φύγαμε από τον Μπουνάρμπαση. Άρχισαν και εκθύναν όλους και τον αδελφό μου. Φτάνοντας ανάμεσα Μπουρνόβα και Μαγνησιά, ήταν μια βρύση. Είχαμε τρεις μέρες να πιούμε νερό. Σταματούμε στη βρύση και διατάζουν τον κόσμο να πάει να πιει νερό. Μόλις πήγε ο κόσμος στη βρύση να πιει λίγο νερό, έβαλαν οι Τούρκοι το πολυβόλο και άρχισαν και σκότωναν γραμμή. Εγώ βλέποντας αυτό κατεβαίνω στο ποτάμι και πάω σε μια γούβα που είχε μέσα νερό. Αλλά και ένα ελληνικό πτώμα που από την πολυκερία είχε πριστεί και είχε σπάσει. Ωστόσο δεν άντεχα τη δίψα. Ήπια και γέμισα ένα καπέλο και το πήγα στον αδελφό μου. Ήπια και εκείνος και τα λύπη από το σπασμένο πτώμα κολούσαν στα χείλη μας. Μετά κινήσαμε για τη Μαγνησιά. Εφτάξαμε το βράδυ και παραμείναμε εκεί. Έναν μας γδύσαν όπως μας γέννησε η μάνα μας και ψάχναν όλα τα μέρη των ρούχων μήπως βρουν χρήματα. Το πρωί μπήκαμε μέσα στη Μαγνησιά. Εμαζεύτηκαν όλοι οι Τούρκοι με σίδερα στα χέρια.
με σπαθιά και στάθηκαν από τη μια και από την άλλη άκρη του δρόμου που θα περνούσαμε και ανεβοκατέβαζαν τα σίδερα και τα σπαθιά. Και όποιος πρόφτενε και έσκυβε, είχε καλός. Όποιος δεν πρόφτενε, τον σκότωνα. Ύστερα μας βάλαν στις αποθήκες κάποιου εργοστασίου. Οι αποθήκες αυτές ήταν από ασβέστη. Όπως επατούσαμε μέσα, σηκωνόταν η σκόνη του ασβέστη και με την αναπνοή μας απορουφούσαμε τη σκόνη του. Είχαν κάνει εγκάβματα τα χείλη μας και το στόμα μας. Δεν άκουγες τίποτε άλλο παρά μόνο τη φράση «Θεέ μου, νερό». Σε τρεις μέρες μας βγάλανε να μας ποτίσουν. Στο προάβλιο του εργοστασίου ήταν μια στέρνα. Μέσα σε αυτή έτρεχαν τα ζεστά νερά του εργοστασίου, ενώ δίπλα είχε ένα αποχωρητήριο που οι ακαθαρσίες του έπεφταν μέσα στη στέρνα. Μας πήγαιναν τρεις-τρεις και πίναμε νερό. Ο προορισμός των εχμαλώτων ήταν μέχρι τη Μαγνησιά. Εκεί ήρθε κάποια διαταγή να σταματήσει ο σκοτωμός και να καταγραφούν οι εχμάλωτοι. Από τις 5.000 είχαμε μείνει 1.000. Οι 4.000 σκοτώθηκαν στο δρόμο. Έπρεπε να φύγουμε από τη Μαγνησιά και μας βάλαν κατά τετράδες. Στο μέσο βρισκόμουν εγώ και ο αδελφός μου. Όπως βαδίζαμε, έρχονται και κόβουν, σφάζουν τους μισούς. Εκεί παίρναν μια τετράδα ακόμη. Θα παίρνανε εμένα και τον αδελφό μου. Τώρα από τις 5.000 μείναν μόνο 500. Μας δίνουν από 100 δράμια μπομπότα και ετοιμαζόμαστε να προχωρήσουμε για το Αηδίνι. Εδιψάγαμε πάρα πολύ. Εκεί που στεκούμαστε έρχεται ένας Τούρκος και αρχινάει να με γδύνει. Μου τα πήρε όλα και με αφήνει με ένα σοβρακάκι το οποίο ζητούσε να μου το πάρει και εκείνο, αλλά τον είπα. Δεν είναι ντροπή να με γδύσεις τελείως και να περνάω να με βλέπουν οι γυναίκες σας και τα κορίτσια σας. Εκείνος μου είπε, περίμενε να σου φέρω ένα παλιό να μου δώσεις αυτό. Εγώ έπιασα και το έσκισα σε μερικές μεριές και το εγλίτωσα. Αυτό και ένα ζωνάρι που το έβγαλα και το επρόσφερα σε έναν Τούρκο για να μου δώσει λίγο νερό. Ο Τούρκος πήρε το ζωνάρι και μου λέει, άνοιξε το χέρι σου. Ανοίγω το χέρι μου με τις δύο χούφτες να μου ρίξει νερό και μου λέει, όχι τις δύο χούφτες, μόνο τη μία. Μου έριξε λίγο νερό και αφού ήπια τον λέω, δεν μου βάνεις λίγο να δώσω και στον αδελφό μου? Και μου λέει, άνοιξε τη χούφτα σου. Μου έριξε λίγο, άρχιζα και φώναζα τον αδελφό μου, τρέχα να πιεις νερό. Ώσπου να έρθει κοντά μου, το νερό είχε φύγει από την παλάμη μου και για να δροζιστεί έγλυφε το χέρι μου. Στο στόμα μου εφόραγα χρυσά δόντια. Οι Τούρκοι όταν δεν έβρισκαν τίποτε άλλο για να πάρουν, ζητούσαν να βγάζουν τα δόντια των εχμαλώτων. Ήρθαν να με πιάσουν, να με σφάξουν για να μου βγάλουν τα δόντια. Εγώ τους έλεγα, γιατί να με σφάξετε, αφήστε να βγάλω εγώ τα δόντια μου και να σας τα δώσω. Ξαναγκαζόμουν και έπαιρνα μόνος μου πέτρα και βάραγα μέσα στο στόμα για να τα βγάλω, αλλά εστάθη αδύνατο. Κατεβήκαμε από το χωριό στη Σμύρνη. Η κοπέλα έστηκε ακούνη τη μαρτυρία της Θεοδόρας Κοντού. Κατεβήκαμε από το χωριό στη Σμύρνη. Λέγαμε πως θα γυρίσουμε πίσω. Πήγαμε να ακουμπήσουμε στην εκκλησιά του Αηγιάννη. Ήταν εκεί πολλοί κόσμος. Ένας γνωστός του πατέρα μου μας πήρε στο σπίτι του. Εκεί καθίσαμε. Αυτός πήρε τους δικούς του και έφυγε χωρίς να μας πει τίποτε. Έφυγε κρυφά. Μπήκαν οι Τούρκοι, σφάξαν τον πατέρα μας, τη μάνα μας, το θείο μας, τη θεία μας και τα τρία αδέλφια μου. Εγώ με τα πιο μικρά αδερφάκια μου, το ένα ήταν 2,5 χρονών και το άλλο 3,5, ήμασταν χωμένα κάτω από ένα παταράκι και δεν μας είδαν. Καθίσαμε εκεί 12 ημέρες, ούτε φαΐ ούτε νερό. Το σπίτι είχε κάτι σαν νεροχύτη και κολούσε μέσα σε ένα τρεχούμενο νερό. Τι να κάνω, να βρέξω τα χείλη μου ήθελα. Άπλωσα τον ποδόγυρό μου απάνω. Έπιανα με το χέρι μου τη μύτη μου και έπινα μια γουλιά, από τη βρώμα σου ερχόταν εμετός. Το ένα αδερφάκι μου ήταν τραυματισμένο με σφαίρα στο πόδι του. Όσο περνούσαν οι μέρες, τα πτώματα πρίζουνταν, ντουμπάνιαζαν και βρωμούσαν αφάνταστα. Μπαίναν οι τουρκάλες για να κλέψουν και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Κλέβαν ό,τι μπορούσαν, κότες, κουτάλια, μπακύρια και φεύγαν χωρίς να μας δούνε. Κάποτε μου ήρθε έτσι, σαν Θεού φώτιση, και βγήκα λίγο έξω. Τότε είδα πολύ κόσμο που έφευγε, έπαιρνε το νοματιόν του. Έκανα το σταυρό μου. Πήρα στην πλάτη μου το τραυματισμένο αδελφάκι μου και από το χέρι το άλλο και βγήκα στο δρόμο.
έτρεξα να φτάξω τους άλλους τους πολλούς. Εκεί βλέπω μια κοπέλα που καθόταν σε ένα σωρό πέτρες. Της φώναξα. Ήθελα έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, να του μιλήσω. Αυτή η κοπέλα τίποτα, έστεκε ακούνητη. Εγώ δεν την πρόσεξα, μόνο ακόμα της μιλούσα. Την έβλεπα που γούρλωνε τα μάτια της, μα δεν με πήγε πουθενά το μυαλό μου. Την προσέχω και τι να δω. Την είχαν χώσει ένα ξύλο από πίσω και έβγαινε από το στόμα της. Βλέπετε, αυτό το ίδιο, την ίδια παράδοση, αυτήν την Οθωμανική. Την κράτησαν μέχρι το 1922. Τότες ήταν που έτρεχα ακόμη πιο πολύ. Τι να κάνω με τα δύο μωρά. Μπήκα μέσα στην εκκλησία, μα επειδή βρωμούσαμε πολύ σάπιο αίμα, το πόδι του παιδιού, τα μαλλιά μας, τα ρούχα μας, μας διώξαν από την εκκλησία. Τι να κάνουμε. Ζαρώσαμε σαν τα σκυλάκια σε ένα παραγκόνι. Πάνε τόσα χρόνια, μα δεν τα ξεχνώ. Θαρώ πως είναι τούτη η ώρα. Κλάψαμε, θρηνήσαμε, τάπαμε, τα ξανάπαμε. Η μάνα μου δεν πέθανε την ίδια ώρα σαν τους άλλους. Της είχαν χύσει τα έντερα, την είχαν περιχύσει τα αίματα και εκείνη με αρμήνευε και μου έλεγε «Παιδάκι μου, άμα δεις τα σκούρα να πέσεις στη θάλασσα». Έβγαλε και από την τσέπη της και μου έδωσε το πορτοφόλι της και μια φωτογραφία περιχυμένη στα αίματα. Την έχω ακόμη. Αυτές ήταν μερικές μαρτυρίες από αυτά που υπέστησαν καθ' όλη τη διάρκεια 13-1923. Έχουμε όμως και κάποιες μαρτυρίες που έχει μία μαρτυρία στην οποία οι Τούρκοι πήγανε να κάψουν ένα χωριό